Καλημέρα σας κύριε Κονδύλη και σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Λικεσά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ο ΕΣΔΕΠ, αυτός είναι ο τίτλος του ενιαίου συλλόγου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Αριστοτελείου, μας έκανε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία του πήγε στην Διεθνή Έκθεση, συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατέθεσε το αίτημά του για έκτακτη παραχώρηση από τη Διεθνή Έκθεση Αιθουσών Μεγάλης Χωρητικότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Έκθεσης, ο κύριος Ποζρικίδης, και τους άκουσε και τους κατάλαβε και δήλωσε την βούλησή του, έτσι λέει το δελτίο τύπου που έβγαλε ο σύλλογός σας, και την προθυμία να παραχωρήσει στο Αριστοτέλειο σε ad hoc βάση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της έκθεσης και τις προγραμματισμένες περιοδικές εκθέσεις της, να δώσει, να συνεργαστεί τέλος πάντων και να βρουν ό,τι μπορούν, ας πούμε, να δώσουν από χώρους κτλ. Αυτό είναι κάτι που το είχατε επισημάνει εσείς σε δύο συνεχή διαφορετικά πορίσματα τα οποία δημοσίως έχετε καταθέσει και για τα οποία δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια απάντηση. Σημειώνω επίσης ότι ο ΕΣΔΕΠ μας λέει πως επισήμως οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν καταθέσει κανένα αίτημα στην έκθεση. Αυτό ήταν μια κίνηση του συλλόγου σας, των καθηγητών δηλαδή. Ναι. Είναι ακριβή αυτά τα οποία μεταφέρατε κύριε Λικεσά και έτσι αποτυπώνονται και στο δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ. Προτού σας πω για την συνάντηση και για την πρωτοβουλία αυτή καθ' αυτή, επιτρέψτε μου αν δεν έχετε αντίρρηση να πω δύο κουβέντες σχετικά με το σκεπτικό της συνάντησης. Βεβαίως. Γιατί ο ενιαίος σύλλογος διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, δηλαδή ο σύλλογος ο οποίος εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προέβη σε μια τέτοια συνάντηση που είναι και κομμάτι μιας σειράς πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα. Το σκεπτικό της συνάντησης στηρίζεται καταρχήν στην παραδοχή ότι στη χώρα πλέον αντιμετωπίζουμε και σε συνέχεια αυτών που λέγατε νωρίτερα, αντιμετωπίζουμε ένα σφοδρότατο τέταρτο επιδημικό κύμα. Δεν θα πλατιάσω, θα σας πω ενδεικτικά μόνο δύο αριθμούς για να έχουμε όλη μία επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης. Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο 3.300 εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία, εισαγωγές με νόσηση από COVID. Το νούμερο αυτό, δηλαδή 3.300 εβδομαδιαίες εισαγωγές, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός εισαγωγών από την αρχή της επιδημίας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Και εκτιμούμε ότι αυτή την εβδομάδα ο αριθμός των εισαγωγών θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι ο αριθμός των θανάτων από την έναρξη του τέταρτου επιδημικού κύματος, το οποίο το προσδιορίζουμε περί τα μέσα Ιουλίου, έχει ξεπεράσει τους 4.900 συμπολίτες μας, με βάση τον κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο, τους ημερήσιους κατά μέσο όρο θανάτους που βλέπουμε τώρα, μπορεί με ασφάλεια να εκτιμήσει κανείς, στεναχωριέμαι που θα το πω αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το τέταρτο επιδημικό κύμα θα είναι το φωνικότερο επιδημικό κύμα από την αρχή της επιδημίας στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Με βάση αυτή λοιπόν τη θορυβώδη επιδημιολογική κατάσταση, ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού παίρνει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Επιτρέψτε με επίσης να σημειώσω ότι υπάρχει ο ισχυρισμός, και αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός, ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, αυτό το σφοδρότατο τέταρτο επιδημικό κύμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι και το φωνικότερο σε σχέση με τα τρία προηγούμενα, βαφτίζεται ως ένα επιδημικό κύμα που αφορά τους ανεμβολίαστους. Το οποίο νομίζω και ο πιο καλοπροαίρετος γνωρίζει ότι αυτός ο χαρακτηρισμός, πρώτα απ' όλα δεν είναι επιστημονικός χαρακτηρισμός, είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος εισήχθη από τους πολιτικούς και όχι από τους επιστήμονες, είναι ανακριβής. Είναι γεγονός
ότι οι ανεμβολίαστοι εκπροσωπούν σχεδόν το 39,5% του πληθυσμού της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των κρουσμάτων σε αυτούς αντιστοιχεί στο 60% των κρουσμάτων της χώρας, στο 75% των νοσηλευόμενων από COVID, στο 85% των νοσηλευόμενων στις μονάδες εντατικής νοσηλείας. Είναι δηλαδή γεγονός ότι οι ανεμβολίαστοι πληρώνουν βαρύ τίμημα στο τέταρτο αυτό επιδημικό κύμα, υψηλότερο σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Η ανάγνωση όμως αυτών των αριθμών που σας είπα πριν έχει και, αν θέλετε, μία δεύτερη πτυχή. Και η δεύτερη πτυχή είναι ότι το 40% των κρουσμάτων σήμερα στη χώρα αφορά τους εμβολιασμένους, το 27% των νοσηλευομένων αφορά τους εμβολιασμένους και το 17% των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ αφορά τους εμβολιασμένους. Με άλλα λόγια δηλαδή, όταν αφήνεις την επιδημία ανεξέλεγκτη να έχει μια τέτοια δραματική διασπορά στην κοινότητα, θέτεις εκείνη την, προφανώς αναλογικά περισσότερο, τους ανεμβολίαστους, αλλά θέτεις σε κίνδυνο και τους εμβολιασμένους. Θέτεις δηλαδή σε κίνδυνο το σύνολο του πληθυσμού. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να σας αντιτάξει κανείς και σίγουρα η κυβερνητική, το γεγονός, το αναφέρατε, ότι επειδή η μεγαλύτερη ένταση της επιδημίας εκφράζεται στους αριθμούς των ανθρώπων που εισάγονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και κυρίως και δυστυχώς αυτών οι οποίοι καταλήγουν, φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό, ας πούμε, δείχνει ότι το πρόβλημα το μεγάλο το έχουν οι ανεμβολίαστοι, ενώ οι εμβολιασμένοι, εντάξει, νοσούν. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν και στη ΜΕΘ, ένα πολύ μικρό ποσοστό, πάρα πολύ μικρό καταλήγει, αλλά αν δεν είχαμε τους ανεμβολίαστους με αυτή την ένταση, τότε δεν θα ήταν και αυτή η ένταση στα δημόσια νοσοκομεία. Ισχύει αυτό που λέτε. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς μιλάμε για πληθυσμούς, ακόμη και η θνητότητα της τάξης του 0,05% στους εμβολιασμένους μπορεί να φαντάζει πολύ μικρή, όταν όμως έχεις εκτεταμένη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα, έχεις δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ή εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα νοσήσουν από COVID, ακόμη και εμβολιασμένους, το 0,005%, το 5 δηλαδή στους 10.000 να πεθάνουν, είναι συγκλονιστικά νούμερα σε απόλυτους αριθμούς, όταν έχεις τέτοια εκτεταμένη διασπορά. Συγκλονιστικά νούμερα τα οποία δεν μπορείς να τα αποδεχτείς ως κοινωνία. Γι' αυτό σας θυμίζω. Συγγνώμη. Αυτό που λέτε, δηλαδή η δική σας λογική, να το κάνω έτσι μια πρόχειρη μετάφραση. Ότι ακόμη και αν όλοι ήταν εμβολιασμένοι. Ακριβώς. Επειδή δεν έχουμε πάρει τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε, η ένταση της επιδημίας δεν θα ήταν ούτε μικρότερη, ίσως ούτε λιγότερο φωνική. Αυτό λέτε. Όχι. Mm-hmm. Αν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι, η διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα θα ήταν μικρότερη. Η δε φωνικότητα της επιδημίας θα ήταν σημαντικότατα περιορισμένη. Αλλά δεν θα είχε εξαφανιστεί. Ναι. Δεν θα ήταν μηδενική. Και αυτό γιατί τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά εργαλεία και ως προς τη μείωση της διασπορά της επιδημίας και κυρίως έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη, στην ατομική προστασία, δηλαδή στην πρόληψη της σοβαρής νόσης και του θανάτου, δεν είναι όμως τέλεια εργαλεία. Κανένα εργαλείο στην ιατρική δεν είναι τέλειο. Εσείς, ας πούμε, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Προς επιβεβαίωση αυτών των οποίων είπα, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 26 Νοεμβρίου, στην οδηγία που έβγαλε εν όψη των κινδύνων που έχουμε μπροστά στην πιθανότητα επικράτησης ή εν πάση περιπτώσει αγωγής και επικράτησης σε βάθος χρόνου της μετάλλαξης όμικρον και στον ανεπτυγμένο κόσμο, επανέλαβε την κλασική του οδηγία, δηλαδή την ανάγκη να συνδυάσεις την επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης με όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία γνωρίζουμε, και αυτά συμπεριλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας, την τήρηση των αποστάσεων, την αποφυγή του συγχρονισμού, τον αερισμό των κλειστών χώρων και την επιδημιολογική επιτήρηση. Και αυτή η προσέγγιση, δηλαδή η επιτάχυνση των εμβολιασμών σε συνδυασμό με τα μέτρα δημόσιας υγείας, μπορούν να σε βοηθήσουν στο να ελέγξεις τη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα
και να περιορίσεις, να εκμηδενίσεις τις υγειονομικές επιπτώσεις της επιδημίας στον πληθυσμό. Τα... Η βάση λοιπόν αυτού του σκεπτικού, ναι, στην ανάγκη δηλαδή να συνδυάσεις εμβόλια με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας, μέσα σε αυτό το σκεπτικό ο ΕΣΔΕΠ προτάσει την ανάγκη, πέρα από την επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης στον φοιτητικό πληθυσμό και στα μέλη ΔΕΠ. Σας θυμίζω ότι τα μέλη ΔΕΠ, το ποσοστό πληθυσμού εμβολιασμού ξεπερνάει το 95%, στους φοιτητές ξεπερνάει το 75% με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού προτάσει την ανάγκη να λυθούν και εν όψη των μελλοντικών εξελίξεων όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας σε συνδυασμό με την εμβολιαστική κάλυψη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εσείς, ας πούμε, θα συστήνατε lockdown, κύριε Κονδύλη? Δεν συστήνουμε lockdown. Αυτό το οποίο συστήνουμε, πριν φτάσει κανείς σε τέτοια μέτρα τα οποία τα απέφχεται, είναι η τήρηση των αποστάσεων, ο αερισμός των κλειστών χώρων. Κύριε Λικεσά, το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο άνοιξε. Τις είδαμε όλες τις εικόνες ακραίου συγκροτισμού. Άνοιξε με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία όριζε τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου σε συνθήκες μέγιστης δυνατής πληρότητας. Δηλαδή αφιθέατρα και εργαστηριακές αίθουσες με πληρότητα 100%. Ναι, είναι αφιθέατρα και εργαστήρια τα οποία είναι τυφλά, δεν έχουν πρόσβαση δηλαδή σε φυσικό αερισμό. Εδώ είναι και η δεύτερη ανακοίνωση του ΕΣΔΕΠ, που εν ολίγοις τονίζει δηλαδή, τα έχει και με ειδικά bold γράμματα για όσους δεν αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, ότι η διασφάλιση της διαζώσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΕΕ δεν γίνεται με απειλές και εκβιασμούς. Προφανώς. Και αυτή η απόφαση του ΕΣΔΕΠ προκύπτει διότι προχθεσινή η υπουργική απόφαση, εγκύκλουος μάλλον του Υφυπουργού Παιδείας, ορίζει ότι τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να παρέχουν αποκλειστικά διαζώσεις εκπαιδευτικό έργο ακόμη και όταν νοσούν. Και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν κατά περίπτωση μεθόδους διδασκαλίας, υβριδικές μεθόδους διδασκαλίας, κινδυνεύει το μάθημα το οποίο παρέχουν να θεωρείται ότι δεν θα έχει διδαχθεί και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια δεν δύναται να εξεταστεί. Δηλαδή βάζει με έναν, αν θέλετε, σχεδόν εκβιαστικό, τιμωρητικό τρόπο την αποκλειστικά διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία, αποκλειστικά διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία την οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα και το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών διεκδικούν και υπερασπίζονται, θέλουν με συγκεκριμένες προτάσεις εδώ και 6 μήνες, αλλά θέλουν τη διαζώση της διδασκαλία με όρους υγειονομικής ασφάλειας. Κύριε Λικεσά, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσαν οι ίδιες οι Βρετανικές αρχές, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου υπολογίζουμε ότι ο κίνδυνος έκθεσης και νόσησης από την COVID-19 στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, το οποίο ξαναλέω έχει ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης της τάξης των 95%, ο κίνδυνος έκθεσης και νόσησης από την COVID είναι κατά 10 έως 11% υψηλότερος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Γεγονός παράδοξο. Δεν είναι αναμενόμενο αυτό το έβριμα, αν θέλετε. Και ο λόγος για τον οποίο έχουμε υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης και νόσησης από τον COVID έχει να κάνει με τον υψηλό συγχρονισμό μας σε καθημερινή βάση με εκατοντάδες φοιτητές, σε εβδομαδιαία βάση με χιλιάδες φοιτητές. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι επίγουσα ανάγκη και εν όψη των εξελίξεων που έχουμε με τη μετάλλαξη όμικρον και εν όψη της εξεταστικής περίοδου του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, όπου ο συγχρονισμός αυτός αναπόφευκτα θα αυξηθεί, εφόσον θέλουμε να κάνουμε εξετάσεις διαζώσεις με φυσική παρουσία και έτσι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις των φοιτητών μας, λέμε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη εδώ και τώρα να αξιοποιηθούν όλοι οι αναγκαίοι χώροι στην πόλη. Η ΔΕΦ, στη συνάντηση με τον ενιαίο Σύλλογο Μελών ΔΕΦ, μας αποκάλυψε ότι διαθέτει συνεδριακά κέντρα μεγάλης χωρητικότητας, ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, έχει συσσωρευμένη εμπειρία προκειμένου να φιλοξενήσει εξετάσεις, με την έννοια ότι ήδη λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για άλλες διαδικασίες. Έχει δηλαδή την υποδομή
έτσι ώστε να διευκολύνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να δώσει δηλαδή χώρους έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα αφιθέατρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να δημιουργήσουμε δηλαδή συνθήκες μειωμένου συγχρονισμού και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια να περιορίσουμε τον κίνδυνο διασποράς της επιδημίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κίνδυνο έκθεσης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην COVID. Και αυτό ήταν και το σκεπτικό και η λογική της συνάντησης. Δυστυχώς, και να κλείσω με αυτό κύριε Λικεσά, την συνάντηση με στεναχώρια διαπιστώσαμε ότι οι Βρετανικές αρχές δεν αξιοποιούν, δεν ουδέποτε διατύπωσαν έτοιμα στη ΔΕΦ και μοιάζει να μην θέλουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Και δεν έχω να σας προσθέσω κι εγώ τίποτα να σας κάνω να αισιοδοξήσετε. Δεν το βλέπω κι εγώ. Σε μία προσπάθεια ενημέρωσης και πίεσης, και κλείνω με αυτό κύριε Λικεσά, ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού καλεί τα μέλη του, δηλαδή τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε στάση εργασίας την ερχόμενη Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, και μαζική παράσταση στο κτίριο της Βρετανίας, προκειμένου να επιδώσει τις σχετικές αποφάσεις του, σε μία προσπάθεια να διευκολύνει, αν θέλετε, και με αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, να διευκολύνει τον έλεγχο, να συμβάλλει με αυτές τις πρωτοβουλίες του στον έλεγχο της επιδημίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να το θωρακίσει, να διευκολύνει την περαιτέρω επιδημική του θωράκιση. Ευχαριστώ που μας τα εξηγήσατε έτσι πολύ γρήγορα και με μεγάλη ευκολία στην κατανόηση για όποιον δεν έχει ας πούμε γνώση της κατάστασης, γιατί οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις που δώσατε δεν αφορούν μόνο το πανεπιστήμιο, αφορούν και το πανεπιστήμιο, αφορούν και ολόκληρη την κοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για το κατοστάρικο στους άνω των 60. Και επειδή ζούμε πολλά καινούρια δηλαδή και εσείς οι επιδημιολόγοι θα μαζεύετε έτσι μπόλικο υλικό για μελέτη για το προσεχές διάστημα όταν με το καλό θα ηρεμήσουν και τα πράγματα. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή που ανοίγεται κύριε Λικεσά, μόνο ένα σχόλιο να πω. Σύντομο, είναι, κρίμα, είναι κρίμα την προσπάθεια να πείσεις, να κουβεντιάσεις, να κατανοήσεις και να τους δισταγμούς ενός σημαντικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας να προσεγγίσουν το εμβόλιο, αυτή σου την αδυναμία να τους πείσεις, να κατανοήσεις, να τους ακούσεις, να τους φέρεις κοντά στο εμβόλιο, το οποίο είναι ένα εργαλείο σημαντικό για τη δική τους πρώτα και κύρια ατομική προστασία, αυτή σου την αδυναμία να τη μετατρέπεις σε ένα πάλι τιμωρητικό μέτρο και σε ένα εισπρακτικό μέτρο. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία μάλλον θα εκπυρισοκροτήσει, δηλαδή θα έχει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, θα σας ξαναχρειαστούμε. Σας καλημερίζω. Καλημέρα και σε εσάς.